Αυτός ο χώρος στην περιοχή του Καράβολα διαμορφώνεται σε πάρκο δεσποζόμενων ζώων με τις εργασίες να ολοκληρώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου. Πάρκο για τα δεσποζόμενα ζώα στο Ηράκλειο, ένα πείραμα, ένα ωραίο πείραμα για τα δεσποζόμενα και για τους φίλους μας τους τετράποδους, γιατί εμείς το μήνυμά μας συνυπάρχουμε στην πόλη. Θέλουμε να το κάνουμε πράξη μέσα από μια διευθέτηση όπου θα δίνει χώρο και για τα δεσποζόμενα και για τους πολίτες που θα πηγαίνουν όμως στο πάρκο στον Καράβολα και θα θέλουν να χαρούν και το πράσινο και την παιδική χαρά. Πάρκο για σκύλους στον Καράβολα, μια εξέλιξη πολιτισμού. Αφορά τους δήμους στην Ελλάδα που πραγματικά ασχολούνται με το θέμα. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη πρόσφατα εγγενιάστηκε 18 του μηνός του Νοεμβρίου, με agility μέσα βέβαια, αυτοί το έχουν προχωρήσει. Ήδη τοποθετηθεί και ειδική περίφραξη στο πάρκο, όπου οι ιδιοκτήτες σκύλων θα μπορούν να αφήνουν τα σκυλιά τους να παίζουν ελεύθερα και σε έναν χώρο 700 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το παρκάκι λοιπόν, παρόλο που γίνεται πειραματικά, θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχει τους στόχους του, που είναι να οριοθετηθεί ο χώρος των ζώων και το πάρκο για τους συμπολίτες μας. Θέλω να πιστεύω, και είναι μια πρόσκληση για τους συμπολίτες που έχουν δεσποζόμενα, να πηγαίνουν εντός των χώρων από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί την υποκατασκευή αυτή τη στιγμή το παρκάκι. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι σχεδόν έτοιμο. Ζήτημα, απέτηση πολλών πολιτών, πολλών φιλόζων που δεν είχαν χώρο και σημείο να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους για να παίξουν και να χαρούν και οι ίδιοι και τα ζώα τους. Εν τω μεταξύ, την Κυριακή 17 του μηνός θα γίνει η πρώτη επίσημη παρουσίαση στο Ηράκλειο της πρώτης φιλοζωικής μη εμπορικής ταινίας με τίτλο «Δώσε την ευκαιρία σε ένα δέσποτο να σου αλλάξει τη ζωή». Θα γίνει η προβολή ταινίας γνωστών ηθοποιών που θα αναφέρεται στο αίσθημα και στην καλλιέργεια του αισθήματος φιλοζωίας. Είναι η ταινία Reaction, την οποία έφτιαξαν 44 καλλιτέχνες αφιλοκερδός. Είναι μια μη εμπορική πρώτη μεγάλου μήκους ταινία φιλοζωική στην Ελλάδα. Και καλούμε όλο τον κόσμο, γιατί είχε ελεύθερη είσοδο. Είναι 17 του μηνός Κυριακή, τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι υπό την αιγίδα της UNESCO και την αιγίδα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας.